Θα πάμε μέχρι την Αθήνα και διαδικτυακά θα συνδεθούμε και μέσω Skype με τον αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον κύριο Γιώργο Αποστολάκη, με τον οποίο έχουμε να πούμε πραγματικά πολλά. Νομίζω βρισκόμαστε σε μια περίοδο που ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Κύριε Αποστολάκη, καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας. Σας βλέπουμε ήδη στην οθόνη μας. Γεια σας, τι κάνετε? Καλά, κύριε Αποστολάκη, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας, έστω και διαδικτυακά. Λοιπόν, νούμερο ένα θέμα των ημερών που πέρασαν, ήταν βεβαίως η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων. Είδαμε κόσμο και κοσμάκι να καταλήγει τελικά στην Ένωση και όπου έπρεπε τελικά να καταλήξει, έτσι ώστε να συμπληρώσει τα απαιτούμενα στοιχεία για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων του. Θέλω να μου πείτε πώς κινήθηκε αυτή η διαδικασία, γιατί σίγουρα έχετε εικόνα, και αν θα αλλάξει τελικά κάτι με τις επιδοτήσεις των αγροτών με τη νέα χρονιά. Γιατί το λέω αυτό και συγγνώμη που κάνω αυτή τη μεγάλη εισαγωγή, γιατί υπάρχουν κάποια μικρά παράπονα ότι ίσως η παραγωγή ελαιολάδου αλλά και η αμπελουργή αδικήθηκαν σε σχέση με τους κτηνοτρόφους. Θέλω να μου απαντήσετε και σε αυτό. Ναι, αυτές τις μέρες της 18 του Ιουλίου ολοκληρώθηκε η κατάθεση των εμπρόθεσμων αιτήσεων. Φέτος είχαμε 640.000 πολιτικές αιτήσεις. Το υπόλοιπο διάστημα αυτού που απομένει γίνονται, συνεχίζονται, κατατίθενται αιτήσεις, οι οποίες είναι βέβαια με ποινή, επειδή υπάρχει καθυστέρηση, αλλά είναι μικρή ποινή, γύρω στο 1%. Έχουμε μία περίπου σταθερή εικόνα, τα ίδια νούμερα είχαμε και πέρυσι. Πέρυσι είχαμε 650.000 αιτήσεις παραγωγών σε όλη τη χώρα και φέτος νομίζω ότι περίπου πάλι σε αυτό το νούμερο θα πάμε. Νομίζω ότι έγινε καλή δουλειά από ό,τι φαίνεται και από τους... Δεν ξέρω αν με βλέπετε. Σας βλέπουμε και σας ακούμε, κύριε Αποστολάκη. Ναι, εγώ μάλλον έχω κάποιο πρόβλημα, δεν ξέρω. Μπορείτε να συνεχίσετε ωστόσο, αφού έχουμε αυτή τη σύνδεση, έστω και την τηλεφωνική από ό,τι σας ακούμε, τουλάχιστον μπορείτε να συνεχίσετε. Εσείς με βλέπετε κανονικά? Κανονικά, κύριε Αποστολάκη. Ωραία, κανονικά. Ωραία. Λοιπόν, όσο αφορά τώρα αυτό που είπατε για τους κτηνοτρόφους σε σχέση με τους γεωργούς, πράγματι είχαμε μια στόχευση σε ορισμένες περιπτώσεις η οποία θεωρήθηκε ότι ευνοεί τους κτηνοτρόφους, όμως είχαμε όντως κάποιες ζημιές και κάποιες καταστροφές στους κτηνοτρόφους και έπρεπε να καλυφθούν αυτές οι ζημιές. Όμως πανελλαδικά, αν δούμε τα στοιχεία, βλέπουμε ότι είναι περίπου τα ίδια επίπεδα που ήταν και στα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια, αν δούμε το ισοζύγιο μας στη χώρα, τα κτηνοτροφικά προϊόντα είναι ελλειμματικά και είναι λογικό η χώρα να θέλει να ενισχύσει τον τομέα της κτηνοτροφίας με μεγαλύτερο ζήλο, αν θέλετε, ή με μεγαλύτερη προσπάθεια. Αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποια... Δεν είναι θέμα διάκριση, είναι θέμα να μετρήσεις πού μπορείς και πού μπορείς να βάλεις κάποιες προτεραιότητες. Αυτό που επήγει σήμερα, γιατί όπως ξέρετε βρισκόμαστε εν ώψη της νέας ΚΑΠ, κοινής αγροτικής πολιτικής, περνάμε από μια λογική που είχαμε της μη συμμόρφωσης. Δηλαδή υπάρχουν οι κανόνες από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, δεν συμμορφώνεσαι, δεν πληρώνεσαι ή έχεις μη επιλέξιμες δραστηριότητες. Σήμερα περνάμε στη λογική του στόχου και του αποτελέσματος. Άρα λοιπόν θα πάμε, κάθε κράτος μέλος πρέπει να συντάξει ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο στο οποίο θα περιγράφονται οι στόχοι του νέου κανονισμού, της νέας περιόδου. Έχετε συντάξει τη συγκεκριμένη επιστολή, το συγκεκριμένο σχεδιασμό, κύριε Αποστολάκη? Αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαβούλευση και στην προετοιμασία. Εγώ, όπως σας έχω πει και άλλοτε ίσως, ανήκω στην επιτελική ομάδα η οποία έχει φτιαχθεί σε επίπεδο Υπουργείου, η οποία ομάδα έχει την ευθύνη για τη σύνταξη του νέου εθνικού στρατηγικού σχεδίου για τον πρωτογενή τομέα. Αυτό που... Ποια κατεύθυνση έχει η πρόταση της Ελλάδας, κύριε Αποστολάκη, η ελληνική πρόταση με φόντο τη Νέα ΚΑΠ? Ποια κατεύθυνση έχουμε? Ακούστε, η Νέα ΚΑΠ έχει βάλει βασικά τρεις άξονες κεντρικούς και εκεί δίνει βαρύτητα. Αφορά το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή
το οικονομικό κομμάτι που αφορά τη στήριξη, ας πούμε, των εισοδημάτων, τη μείωση του κόστους παραγωγής, τη στήριξη των τιμών των αγροτικών προϊόντων και το κοινωνικό κομμάτι που αφορά τη στήριξη μειονεκτικών περιοχών και την είσοδο νέων γεωργών και νοησερχόμενων στον πρωτογενή τομέα, ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε και την συνοχή, την κοινωνική και τη ζωντάνεμα, ας πούμε, σε περιοχές που το έχουν πολύ ανάγκη, οι μειονεκτικές περιοχές κτλ. Όλοι οι τρεις αυτοί άξονες εξειδικεύονται σε 9 ειδικούς στόχους και ένα 10ο στόχο, ο οποίος είναι επίσης σημαντικό κομμάτι για τη νέα περίοδο, που είναι η γνώση και η καινοτομία, η οποία πρέπει να περνάει εντάσσια όλους τους 9 στόχους που είπα παραπάνω. Πάνω λοιπόν σε αυτά το πλαίσιο, σε αυτούς τους στόχους, καλείται κάθε κράτος μέλος να συντάξει ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο. Κάθε κράτος μέλος, στα πλαίσια της αυξημένης επικουρικότητας που δίνει ο καινούριος κανονισμός, οι καινούριες κατευθύνσεις, δίνει τη δυνατότητα σε κάθε κράτος να κάνει τις δικές του επιλογές και να στηρίξει τους δικούς του τομείς που ενδιαφέρεται ως χώρα να στηρίξει. Όμως, όπως σας είπα, δεν θα είναι ανεξέλεκτο το κράτος μέλος, αλλά θα τελεί υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο. Και οι πληρωμές των επιδοτήσεων κτλ. Θα γίνεται με βάση την επίτευξη των στόχων και των αποτελεσμάτων. Και θα αξιολογείται κάθε χώρα στο τέλος κάθε έτους, γίνεται διαβούλευση να είναι κάθε 2 χρόνια. Αυτό τέλος πάντων δεν έχει ακόμα καταληφθεί. Όπως δεν έχουν καταληφθεί και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Και εδώ θέλω να τονίσω την αξία που έχει η περιφέρεια της Κρήτης, αλλά και κάθε περιφέρεια της χώρας, να συντάξει το δικό της περιφερειακό σχέδιο με μελέτες εμπεριστατωμένες, οι οποίες πρέπει να καταληφθούν τώρα, αυτή την περίοδο, στο άμεσο διάστημα, ούτως ώστε τα περιφερειακά στα σχέδια να κουμπώσουν με το εθνικό στρατηγικό σχέδιο. Ήσασταν κατανοητός. Κύριε Αποστολάκη, πείτε μου κάτι. Τη νέα ΚΑΠ θα την έχουμε. Τη νέα ΚΑΠ θα την έχουμε. Αρχίζει ενωμένης από το 2021, όπως λένε. Έχετε πληροφορία, θα την έχουμε νωρίτερα ενδεχομένως? Όχι, αργότερα θα την έχουμε. Αργότερα. Ο αρχικός προγραμματισμός ήταν τα εθνικά στρατηγικά σχέδια να κατατεθούν την 1η-1η του 20 και θα περνούσε ένας χρόνος διαβουλεύσεων μπρος-πίσω κλπ. Μέχρι να καταληφθούν και θα έμπαινε σε εφαρμογή την επόμενη χρονιά, δηλαδή το 21. Όμως λόγω των ευρωεκλογών πήρε ένα χρόνο παράταση η κατάθεση του στρατηγικού σχεδίου, του εθνικού, κάθε κράτος μέλους και πάνω στην 1η-1η 21. Άρα λοιπόν πάνω για εφαρμογή το 22 και να δούμε δηλαδή. Αλλά εν πάση περιπτώσει πιστεύω ότι το 22 θα πρέπει να γίνει η καινούργια ΚΑΠ. Μάλιστα. Το βασικό είναι ότι έχουμε και χρόνο, όμως στην Ελλάδα πάντα όλα τα κάνουμε τελευταία στιγμή. Έχουμε χρόνο. Αυτή τη στιγμή, σαν μέλος, σας είπα, της επιτελικής ομάδας, ξεκινήσαμε τη σύνταξη αυτού του σχεδίου με βάση τους στόχους που μας δίνει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός. Το κάθε εθνικό στρατηγικό σχέδιο, η μία είναι η SWOT ανάλυση, στην οποία αναλύονται τα πλεονεκτήματα, οι αδυναμίες της χώρας, οι ευκαιρίες και οι απειλές. Mm-hmm. Όπως αυτή θα βγει στον αέρα σε λίγο διάστημα. Ήδη μία άλλη μελέτη, η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύνταξη του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου, που αφορά τα εργαλεία διαχείρισης κινδύνων στον πρωτογενή τομέα, αυτή ήδη είναι στον αέρα. Και μία τρίτη μελέτη, που είναι εκ των προτέρων εξάντα αξιολόγηση, όπως λέγεται, και περιβαλλοντικές επιπτώσεις του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου, η οποία και αυτή πρόκειται να βγει στον αέρα σε λίγες μέρες. Πιστεύω μέσα σε 2 μήνες το πολύ πρέπει να είναι ολοκληρωμένες. Μάλιστα. Όμως, σας είπα, είμαστε σε κινούμενη άμμο. Είμαστε σε στόχους οι οποίες είναι συνεχώς μετακινούμενοι. Διαμορφώνονται συσχετισμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ κρατών μελών, οι οποίες έχουν διαφορετικούς στόχους, διαφορετικά συμφέροντα. Εμάς ο στόχος μας ως χώρα είναι να διαφυλάξουμε όσο γίνεται περισσότερο το κονδύλι το οποίο έπαιρνε η χώρα μας. Και σε αυτό το θέμα δεχόμαστε, θα σας πω, μια μεγάλη επίθεση, γιατί η απόδοση αναστρέμα επιδότηση στη χώρα είναι πάρα πολύ ψηλό. Η χώρα μας είναι πρώτη, δεύτερη, είναι μετά τη Μάλτα, αλλά ουσιαστικά σαν μέγεθος που αξίζει, είναι η χώρα μας, η οποία απέχει πάρα πολύ από το μέσο όρο της αξίας μέσου όρου της Ευρώπης σε επιδότηση αναστρέμα. Αυτό λοιπόν τον αγώνα που πρέπει να κάνουμε είναι να πείσουμε ότι οι επιδοτήσεις δεν πρέπει να δίνονται με βάση το στρέμα, αλλά με βάση την εκμετάλλευση. Εμείς έχουμε πάρα πολλές μικρές εκμεταλλεύσεις στη χώρα. Σας είπα ήδη 650.000 εκμεταλλεύσεις δηλώνονται.
όταν μεγαλύτερες χώρες, η Γερμανία κλπ. Έχουν 200.000, 300.000, ο κλήρος είναι μεγαλύτερος. Άρα τα ποσά που παίρνει κάθε δικαιούχος είναι πολύ μεγαλύτερα. Άρα λοιπόν εμείς πρέπει αυτό να το διαφυλάξουμε. Μάλιστα. Άρα μας αποκαλύπτει και μια γραμμή την οποία θα ακολουθήσετε, κύριε Αποστολάκη, και μέσω της πρότασης της ελληνικής, με φόντο βεβαίως τη νέα ΚΑΠ. Θέλω, επειδή έχουμε πολύ πολύ λίγο χρόνο, δυστυχώς, κύριε Αποστολάκη, λοιπόν, θέλω να μου πείτε κάτι. Δύο ερωτήματα μικρά, θέλω όσο μπορούμε να τα απαντήσουμε πολύ σύντομα, γιατί θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες εδώ για τη νέα αγροτική πολιτική. Υπήρξαν απεντάξεις όσον αφορά απεντάξεις παραγωγών στο κομμάτι των επιδοτήσεων, όπως βλέπαμε προηγούμενες φορές, ας πούμε, κάποιους οι οποίοι έπαιρναν 250 ευρώ, ας πούμε, και δεν έπρεπε να δεχθούν τα ποσά αυτά. Αυτό το ποσό των 250 ευρώ υπάρχει πάλι και στο νέο κανονισμό, ότι πρέπει να υπάρχει ένα όριο λόγω του διοικητικού κόστου. Σωστά. Δεν χάνονται, είπαμε, αυτά τα ποσά, μένουν στον κουμπαρά της χώρας και μπαίνουν κυρίως στο εθνικό απόθεμο. Εδώ θέλω να σας πω ότι αυτά τα 5 χρόνια από το 2015 μέχρι σήμερα έχουμε δώσει γύρω στα 11,5 δις σε όλη τη χώρα. Από αυτά έχει απορροφήσει 1,3 δις η Κρήτη. Είναι το 11,5% του συνόλου των επιδοτήσεων. Νομίζω είναι ένα καλό σκορ για την Κρήτη. Υστερεί λίγο σε προγράμματα αγροτικής, αλλά είναι πάρα πολύ λίγο σε σχέση με με άλλες μάλλον περιφέρειες. Είναι πάρα πολύ ψηλά όμως. Η Κρήτη είναι τρίτη. Δεν εννοώ ότι είναι. Αλλά έχει τεράστιες δυνατότητες να απορροφήσει περισσότερα ποσά, ιδιαίτερα στα προγράμματα της αγροτικής ανάπτυξης. Νομίζω πάντως ότι εδώ χρειάζεται μια δουλειά σε επίπεδο περιφέρειας, το ξαναλέω αυτό, και έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Αυτό επιτρέψτε μου να έχω αυτή την εικόνα, δεν το λέω επειδή είμαι κριτικός. Η Κρήτη σε πολλά ζητήματα είναι πολύ μπροστά σε σχέση με άλλες περιοχές. Μάλιστα. Αλλά έχει ακόμα περισσότερες δυνατότητες, γιατί έχει πολλά πλεονεκτήματα. Πείτε μου κάτι τελευταίο. Κάτι τελευταίο, κύριε Αποστολάκη, πριν κλείσουμε. Έχουμε μόνο ένα λεπτό και ελπίζω να μου απαντήσετε σε αυτή την ερώτηση όσο πιο σύντομα κάτι γίνεται. Κάτι τελευταίο. Να σας πω που είναι το πιο σημαντικό. Κάτι θέλω να σας ρωτήσω εγώ. ΠΚΠ τι σημαίνει. Ο ΠΚΠ σημαίνει, είναι ο οργανισμός που ελέγχει και πληρώνει. Από πού κρίνεται ο ΠΚΠ? Από το αν πληρώνει σωστά και έγκαιρα. Ο ΠΚΠ λοιπόν στις τελευταίες του πληρωμές είχε επιτυχία πληρωμών 94,8%. Τι σημαίνει αυτό? Στα 100 ευρώ που ζητήσε ο Έλληνας αγρότης, πήρε τα 99,8. Άρα σχεδόν 100%, αυτό σημαίνει, όταν στο παρελθόν έπαιρνε στο 85% με τα βία. Έτσι. Δηλαδή πολλά ποσά χανότανε, είτε από λάθη, είτε από κακή ενημέρωση, είτε από κακές εφαρμογές κτλ. Είναι ένα αισιόδοξο στοιχείο, αν μη τι άλλο. Συμφωνούμε, κύριε Αποστολάκη. Καταφέραμε χωρίς πρόστιμο και χωρίς καταλογισμούς 5 χρόνια. Ενώ στο παρελθόν στη χώρα μας επιβαλόταν από 100 έως 120 εκατομμύρια πρόστιμο, νομίζω ότι όλα αυτά είναι δουλειά η οποία έχει γίνει στον ΟΠΕΚΕΠΕ τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι αναγνωρίζεται από όλους. Και νομίζω ότι αυτό οφείλεται βέβαια και στους εργαζόμενους του οργανισμού, αλλά κυρίως στον εξυγχρονισμό που έγινε όλο αυτό το διάστημα. Αλλά δεν έχουμε δυστυχώς χρόνο για να σας πω. Δεν πειράζει, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, κύριε Αποστολάκη. Άλλωστε, είχαμε συζητήσει εξ αρχής ότι ο χρόνος μας ήταν περιορισμένος. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Εδώ είμαστε, δεν χανόμαστε. Θα τα ξαναπούμε σύντομα, κύριε Αποστολάκη. Εμείς ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας. Σας αποδεσμεύουμε. Να είστε καλά.